Ήταν στο τέλος της ομιλίας του για τις προγραμματικές δηλώσεις όταν η φωνή του Αλέξη Τσίπρα έσπασε. «Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε την ιστορία μας, την υπερηφάνεια μας και την αξιοπρέπεια αυτού του λαού. Αυτά είναι για μας ιερές και αδιαπραγμάτευτες αξίες», είπε εμφανώς συγκινημένος ο Πρωθυπουργός. «Δηλώνουμε κατηγορηματικά, δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε την ιστορία μας. Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια αυτού του λαού. Είμαστε σάρκα από τη σάρκα αυτού του λαού, είμαστε κάθε λέξη από το σύνταγμα αυτής της χώρας. Σε αυτό ορκιστήκαμε, αυτό θα υπηρετήσουμε μέχρι τέλους, δικαιώνοντας τις αξίες του λαού», συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά χειροκροτούμενος από τους κυβερνητικούς βουλευτές. «Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια αυτού του λαού». Αυτά είναι για μας ιερές και αδιαπραγμάτευτες αξίες. Είμαστε σάρκα από την σάρκα του λαού. Ερχόμαστε μέσα από τις σελίδες της ιστορίας αυτού του λαού και γι' αυτό θα τον υπηρετήσουμε μέχρι τέλους. Είμαστε κάθε λέξη από το σύνταγμα αυτής της χώρας. Σε αυτό το σύνταγμα ορκιστήκαμε, αυτό το σύνταγμα θα υπηρετήσουμε και θα το υπηρετήσουμε μέχρι τέλους, δικαιώνοντας τα οράματα, τις αξίες, τους αγώνες, τις θυσίες του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας καλώ να δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας. Σας καλώ να δώσουμε μαζί αυτή τη μάχη για την πατρίδα μας, για το μέλλον των επόμενων γενεών, αυτή τη μάχη για να ξανακερδίσει ο λαός μας ελπίδα και αξιοπρέπεια. Τη χαμένη του αξιοπρέπεια. Αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε μαζί. Σας ευχαριστώ. Στο μεταξύ, τη ρότα που σκοπεύει να ακολουθήσει η κυβέρνηση προκειμένου να αλλάξει την πορεία της χώρας στα επόμενα χρόνια, σχεδίασε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, αναπτύσσοντας τις προγραμματικές του δηλώσεις στους δύο κεντρικούς της άξονες: την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και τη σκληρή διαπραγμάτευση με τους δανειστές για την έξοδο της χώρας από τη μνημονιακή κρίση εντός της Ευρωζώνης. Στην ιστορική σημασία συνεδρίαση της Ολομέλειας, ο Αλέξης Τσίπρας, λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες διαβουλεύσεις στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι, εμφανίστηκε συνειδητοποιημένος για την ευθύνη της κυβέρνησής του, αποφασισμένος να τηρήσει το ακέραιο τις προεκλογικές δεσμεύσεις της Θεσσαλονίκης, αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους. Ανοίγοντας την τρίμερη συζήτηση που θα ολοκληρωθεί με την παροχή της ψήφου εμπιστοσύνης τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ζητήσει παράταση του μνημονίου, καθώς και ότι είναι έτοιμη για την παρουσίαση στους εταίρους του προγράμματος Γέφυρα μέχρι τον Ιούνιο, ακόμη και μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.